Μόλις ένα στους τρεις Έλληνες καταναλωτές δηλώνει πως θα κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, όπως προκύπτει από την έρευνα καταναλωτικών τάσεων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Θα πάτε φέτος? Όχι, όχι. Όχι. Για ποιο λόγο? Απλά δεν θα πάω, δεν υπάρχει λόγος. Όχι, πού πάνε χωρίς λεφτά, πού να πάνε? Το 44% των ερωτηθέντων θεωρεί βέβαια ότι δεν θα κάνει διακοπές το φετινό καλοκαίρι, το 18% ότι θα κάνει διακοπές αλλά πιο περιορισμένα, ενώ υπάρχει και ένα 24% που δεν έχει αποφασίσει. Όσον αφορά τον χρόνο, στον οποίο πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να κάνουν διακοπές, αθρηστικά το 55% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα μπορούσε να κάνει διακοπές το 2020, ενώ το 45% ότι δεν θα μπορούσε. Αυτό είναι λογικό εξαιτίας της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας που υπάρχει με το social distance και την κοινωνική απόσταση και τη φοβία η οποία διακατέχει μεγάλο μέρος της κοινωνίας με αποτέλεσμα να αναβάλει ή να ακυρώνει τις διακοπές του. Πέραν τούτου έχει υπάρξει και μείωση του αγοραστικού διαθέσιμου εισοδήματος με αποτέλεσμα να επαναπροσδιορίζονται οι ανάγκες. Αλλαγές έφερε ο κορονοϊός και στα κριτήρια των καταναλωτών για την αγορά προϊόντων, με έναν στους δύο να κοιτά πρώτα την τιμή και μετά την ποιότητα. Το 49% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι τα χρήματα που δίνει, ενώ μόλις το 23% δηλώνει ότι είναι η ποιότητα. Εκτός από τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές, βασικά κριτήρια επιλογής καταστημάτων από τους καταναλωτές αποτελούν η τήρηση του προβλεπόμενου αριθμού ατόμων μέσα στο κατάστημα και η απολύμανση των χώρων, ενώ από τη μελέτη προκύπτει ότι το 46% κάνει βιαστικά τις αγορές του για να φύγει από το κατάστημα, ώστε για παράδειγμα να μην εκτεθεί σε κίνδυνο περισσότερο από όσο χρειάζεται. Και τα δύο προσπαθώ να τα συνδυάσω, αλλά ψάχνω να βρω και προσφορές. Πλέον ο καταναλωτής, κυρία Βλάχου, κινείται με διαφορετικές ταχύτητες. Δηλαδή, είναι έτοιμος και ξέρει τι θα αγοράσει, προϋπολογίζει τα χρήματά του, μπαίνει γρήγορα στο κατάστημα, κάνει την αγορά του και φεύγει από το κατάστημα. Τα άλλα κριτήρια τώρα εκτός από τα χρήματα και την τιμή είναι βεβαίως η ποιότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Κοιτάζω να ψωνίσω όσο πιο γρήγορα μπορώ σε ένα κατάστημα λόγω του κορονοϊού. Η έρευνα υλοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ΕΛΤΡΑΝ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε χώρα την περίοδο 9 έως 19 Ιουνίου 2020 μέσω πανελλήνιας έρευνα σε δείγμα 865 καταναλωτών.